Γεια σου παιδάκια. Σήμερα θα σας δείξω κάτι που έκανα παλαιότερα και έφτιαχνα δικές μου πίστες στο Worms. Είχα ένα βίντι. Το βίντι ήταν μια συσκευή, θα τη δούμε κάποια στιγμή μελλοντικά, η οποία σου επέτρεπε να συνδέσεις ένα βίντεο, μια βίντεο κάμερα ή οποιαδήποτε πηγή εικόνας στην Amiga, στη συσκευή αυτή που έμπαινε στην παράλληλη θύρα, και μπορούσε να κάνει capture βίντεο σε χαμηλό frame rate ή στατικές εικόνες. Πολύ καλή ποιότητα για την εποχή. Με αυτόν τον τρόπο έφτιαχνα λοιπόν δικές μου πίστες στο Worms. Το Worms, ένα φανταστικό παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Δύο εκδόσεις έχουμε στην Amiga. Την πρώτη που έτρεχε σε 16-bit Amiga και τη δεύτερη, την Director's Cut, την DC, η οποία έτρεχε στις AGA. Με την AGA λοιπόν, για τη 1200 και το CD32 θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα σας δείξω λοιπόν δύο τρόπους. Τον εύκολο, γεια σου Κώστας, τον εύκολο και τον λίγο πιο πολύπλοκο. Βέβαια έχουν τεράστια διαφορά στην ποιότητα. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα μια προεργασία για το δεύτερο κομμάτι, γιατί θα γράψουμε μετά από πραγματική Amiga. Οπότε πάμε να δούμε μία εδώ. Θα βάλουμε μία εικόνα που διάλεξα από το ίντερνετ και θα ανοίξουμε μία καινούρια σελίδα σε ανάλυση 960 επί 350 pixels. Αυτό εδώ το πράγμα, το κινηματογραφικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα εσείς επεξεργασίας εικόνας. Εγώ τώρα έχω πρόχειρο το Photoshop. Βλέπετε πως είναι η εικόνα, η πραγματική της ανάλυση μέσα στο παράθυρο που βάλαμε. Θα την μικρύνω κρατώντας πατημένο το Shift για να κρατήσει το aspect ratio και να μην παραμορφωθεί. Και θα τη φέρω κάπου που μου αρέσει. Για παράδειγμα, λίγο πιο μεγάλη, να κλείσει εδώ πέρα. Λοιπόν, apply transformation. Τη βάλουμε κάπου εδώ. Τι γίνεται τώρα? Επειδή πρέπει να υπάρχουν κάποια pixels διάφανα, δηλαδή το μηδέν χρώμα που τρυπάει, για να μπορούν να τοποθετηθούν τα sprites, τα δικά μας αλλά και τα αντίπαλα, πρέπει να σβήσουμε μία περιοχή. Αν την αφήσουμε έτσι, δεν θα έχουν που να σπονάρουν τα sprites, τα σκουλίκια μας. Θα αφήσω το tolerance εδώ στο 60 και θα πάρω αυτό εδώ το εργαλείο, το Magic Eraser, και θα δω ότι σβήνει. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσουμε να το κάνουμε και τέλειο. Θα πάρετε μία γεύση. Θα μας σβήσει το background. Μη σας μπερδεύει αυτό το checkerboard που έχει πίσω. Είναι διάφανο. Τακ, τακ, και εδώ. Άντε και λίγο εδώ. Τώρα ψηλολεπτομέρειες θα τις δούμε στην Amiga. Θα το σώσουμε λοιπόν σε BMP. Και θα το μεταφέρουμε στην Amiga μας. Πάμε λοιπόν να ανάψουμε την Amiga. Γεια σας και πάλι από την Amiga. Θα μεταφέρουμε την εικόνα που φτιάξαμε. Μισό λεπτό να πάω στο δίκτυο εδώ από την πλευρά του PC. Να την βάλω σε ένα στικάκι το οποίο το έχω καρφώσει επάνω στο router μου, η router. Paste, το περάσαμε. Αφού είναι online η Amiga, κάνουμε ένα mount το στικάκι στο router. Βλέπουμε τα περιεχόμενά του και θα πάρουμε την εικόνα. Θα τη βάλουμε κάπου εδώ στο... Θα τη βάλουμε στη RAM. Copy. Να μας τη φέρει από το δίκτυο στην Amiga. Τώρα, όχι, δεν κάνουμε quit. Θα ανοίξουμε μία το personal paint
Με αυτό θα δουλέψουμε σήμερα, όχι με το Deluxe ή Deluxe. Και θα πάμε να φορτώσουμε μία εικόνα που υπάρχει ήδη μέσα στο παιχνίδι. Από τις custom. Έχει δύο το παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι. Θα πάμε λοιπόν στην... θα χρησιμοποιήσω εγώ την WHD Load version του Worms, η οποία είναι Director's Cut. Μια από τις δύο είναι τώρα. Ας ανοίξω εγώ μία και βλέπουμε. Θα πάμε λοιπόν στο custom και θα φορτώσουμε για παράδειγμα την Toys. Proceed. Η εικόνα είναι bigger than screen, όπως λέγαμε τότε. Ξέρω ότι είναι λίγο θολό, γιατί το κάνω capture από composite, αλλά ήθελα να το δείτε σε πραγματικό μηχάνημα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πίστα. Και τώρα θα βάλουμε τη δική μας. Είναι σε 16 χρώματα μόνο. Πριν το κάνουμε αυτό, θα πάμε στο settings και θα πάμε στο dithering. Είναι αυτή η τεχνική η οποία κάνει αυτό εδώ που βλέπετε. Βλέπετε εδώ τις κουκίδες, επειδή δεν έχει πολύ χρώμα για να φανεί ομοιόμορφο, κάνει τις αποχρώσεις με το να πέφτει το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Με αυτήν εδώ την τεχνική, την dithering. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την Fluid Steinberg και ξανά το Best Quality. Τώρα θα πάμε να φορτώσουμε την εικόνα μας, η οποία βρίσκεται στην RAM. Έλα. Φύγε. Έλα. RAM. Μπράβο. Proceed. Όχι. Θέλω από 24-bit 16 εκατομμύρια χρώματα να μου το βάλεις στα 16 και να αναλάβεις το dithering και την καλή ποιότητα. Για να δούμε τι θα βγει. Χρειάζεστε λίγο μνήμη για να το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω αν με 2 MB γίνει. Και τώρα το βλέπετε, το κάνει σχετικά γρήγορα, γιατί έχω πάνω έναν 68.030 στα 50 MHz. Δεν ξέρω πόσο θα έκανε σε μία απλή 1200. Ίσως να ήταν 3-4 φορές πιο αργό. Ωραία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπω εγώ στην εικόνα, στην τηλεόραση. Είναι πολύ καλύτερο, γιατί είναι RGB. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι ψηλό διορθώσεις. Αφού πρώτα πάρουμε το fill εδώ, βλέπετε ότι αυτό εδώ το χρώμα θα είναι το διάφανο. Θα πατήσουμε δεξί κουμπί και θα καθαρίσει την οθόνη για να μπορούν να τοποθετηθούν τα sprites, αυτό που λέγαμε πριν. Θα σβήσουμε τυχόν λεπτομέρειες. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ένα δέντρο, κάτι έτσι. Μπορούμε να φτιάξουμε, να ζωγραφίσουμε κάτι εμείς ή και με την ίδια τεχνική να πάρουμε μια φωτογραφία δέντρου να βάλουμε. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με αυτό. Ελέγχουμε την εικόνα μας. Να, εδώ έχει ένα ψηλό προβληματάκι. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Είχε 2 πίξελ εδώ, τα βγάλαμε. Στο τέλος θα σας δείξω και βίντεο από την τηλεόραση για να δείτε τη διαφορά. Αυτά τα αφήσουμε έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο να θέλει. Για να δούμε. Να και το φεγγάρι μας, μπορούμε να το διορθώσουμε λίγο αν θέλουμε. Εγώ θα τα αφήσω για να πάρετε την ιδέα. Λοιπόν, τώρα θα σώσουμε την εικόνα. Θα ξαναπάμε στο παιχνίδι. Τι είναι μεγάλε, τι ψάχνεις? Α, είναι το... ναι. Έχω κάνει mount
Αυτό εδώ, γι' αυτό αργεί router. Θα πάμε στο games, στο W. Εδώ πέρα, στο custom, και θα το ονομάσουμε acro.wrm16. Το πρώτο λάθος έγινε. Ξεχάσαμε να βάλουμε IFF την εικόνα, οπότε θα την ξανακάνουμε save με το ίδιο όνομα. Ωραία. Θα κάνουμε ένα reboot, γιατί το WHD load και το TCP/IP δεν γουστάρει το ένα το άλλο. Εάν σας αρέσει και το κάνετε και μου πείτε ότι κάνατε δηλαδή κάτι, θα το προχωρήσω και θα σας δείξω πώς να φτιάξετε δικό σας sample set. Το είχα κάνει και αυτό τότε. Να βάλετε δηλαδή ηχητικά εφέ και φωνές δικές σας μέσα στο παιχνίδι. Να βάλετε, ξέρω εγώ, ελληνικά που δεν έχει το Director's Cut. Είχε το επόμενο στο PC, το... ποιο ήτανε? Το Worms Armageddon. Μπορώ να κάνω και αυτό, να σας δείξω πώς να πιτσάρετε τη φωνή πιο πάνω για να ακούγεται όπως το Worms. Θα πάμε τώρα να τρέξουμε το παιχνίδι, ελπίζω να επιλέξω το σωστό. Βέβαια σας έδειξα πρώτα το δεύτερο τρόπο, όπως πήγαμε. Δεν πειράζει. Πολύ όμορφο παιχνίδι το Worms, το είχα λιώσει τότε. Δυστυχώς η πρώτη έκδοση OCS που είχα δεν έπαιζε στην διχίλιαρή μου για κάποιο λόγο. Μπορεί και να φόρτωσε μία φορά. Δεν ξέρω, από μνήμη έμενα, δεν ξέρω. Και μετά το τρέξα στη 1200 και φυσικά είδα και την Άγκα έκδοση με την οποία κόλλησα. Εάν για παράδειγμα τώρα φτιάξετε μία πίστα η οποία αποτελείται από δύο σπίτια, όπως είχα κάνει εγώ με ένα φίλο μου, είχα γράψει τότε με την βιντεοκάμερα το σπίτι του, το εξοχικό του και το δικό μου εξοχικό και τα είχα βάλει δεξιά-αριστερά, μπορείτε να πάτε στο Options και να επιλέξετε το Worm Placing αντί για Random σε Teams, για να πάνε δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ ωραίο και αυτό, έχει πλάκα. Θα ξεκινήσω λοιπόν το παιχνίδι. Α, όχι, για να δούμε αν είναι αυτό όντως. Στο Records είναι. Teams, Next, Custom Levels. Μπράβο, υπάρχει η άκρο. Είμαστε στο σωστό φάκελο. Θα ξεκινήσω λοιπόν ένα Friendly. Θα επιλέξω δύο παίχτες ανθρώπους και όχι τη CPU, όπως είναι αυτό εδώ το chip. Και θα κάνω ένα start. Την ώρα που φορτώνει την τυχαία πίστα, βλέπετε, σας λέει left random, right landscape. Αν γράψω λοιπόν άκρο, θα μου φορτώσει την πίστα που βάλαμε. Πώς φαίνεται, για να δούμε. Πανέμορφη. Βέβαια είναι μέσα στο νερό, δεν υπολόγισα το νερό, θα μπορούσα να την βάλω λίγο πιο πάνω. Ποιος παίζει? Ναι, λάθος πληκτρολόγιο. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο πλάνο από το κινητό, πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Και έτσι φαίνεται και από την Amiga. Βέβαια, στην τηλεόραση φαίνεται χρυσό. Το κινητό δεν το πιάνει τόσο καλά, να και το φεγγάρι μας. Θα βάλω και ένα στυλ, ίσως μια φωτογραφία, δεν ξέρω, θα δω.
Ο δεύτερος λοιπόν και πιο απλός τρόπος ξεκινάμε λοιπόν με δύο ομάδες όπως πριν. Βλέπετε εδώ τι λέει, return για graffiti. Αν πατήσετε το return την ώρα που έχει το random ή το custom, μπορείτε να ζωγραφίσετε εδώ ένα κομμάτι. Για παράδειγμα, θα αφήσω κενό εδώ πέρα. Με το scroll του mouse πάτε πιο εκεί. Hop. Έτσι. Και ένα βουνό εδώ. Κοιτάξτε τώρα, αν πατήσω το tab, μου λέει Alps, Graveyard, Forest, βλέπετε, Arctic, Mars, αλλάζει το σκηνικό. Και με το backspace κάνει invert, το κάνει cavern και αφήνει κενό αυτό που ζωγραφίσαμε, αντί για το πάνω σημείο. Δηλαδή το τοπίο μεταφέρεται. Μπορούμε να φτιάξουμε caverns με αυτόν τον τρόπο. Με το return clear και με το space ok. Λοιπόν, επιλέξαμε Mars, πατάμε το space και βλέπουμε τι έφτιαξε. Οπ, βάζει και γέφυρες, ξανά space, έτοιμο. Είδατε πόσο απλό είναι και αυτό. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Έφυγα.